Επίσκεψη στα γραφεία του Συλλόγου Αμέα Νομού Καβάλα πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Αμέα Προύσας της Τουρκίας. Μία μικρή ομάδα των έξι ατόμων επισκέφτηκαν το Σύλλογο, δείχνοντα το ενδιαφέρον του να ενημερωθούν σχετικά με το επίπεδο των υποδομών και των διευκολύνσεων που υπάρχουν σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και των εφαρμοζόμενων πολιτικών για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα <ΣΣ> είμαστε στην ευχάριστη θέση, όπω βλέπετε κι εσεί, να υποδεχθούμε στο γραφείο μα μία αντίστοιχη ομάδα εκπροσώπων ατόμων με αναπηρία τη περιοχή της Προύσας από την Τουρκία. Έχουν έρθει εδώ, μας ενημέρωσαν από το Δήμο Καβάλας από το γραφείο της Δημάρχου. Και κατόπιν ε, οι συνάδελφοι από την Τουρκία ήρθαν εδώ στο γραφείο μας, στα γραφεία του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Καβάλας, προκειμένου να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να τους ενημερώσουμε σχετικά με την προσβασιμότητα αλλά και τις υποδομές που υπάρχουν στην περιοχή μας και στην πόλη μας που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν άτομα με αναπηρία ε, ακόμα και ως επισκέπτες από την Προύσα εδώ στην περιοχή μας. Ε, ο προορισμό τη Καβάλα ενδεχομένω είναι ένα καλός προορισμό για να μπορεί να εξυπηρετεί άτομα με αναπηρία ε, και είμαστε σε διαδικασία ενημέρωση και ανταλλαγή αυτών των απόψεων. Ε, οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο θέλουν να ακούσουν ποια είναι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή μας τόσο τοπικά αλλά και γενικότερα σαν χώρα. Και προφανώ θα γίνουν συγκρίσει και αυτή η ανταλλαγή των απόψεων θα βοηθήσει στην μεγαλύτερη στο δέσιμο των δύο λαών και σε επίπεδο τουρισμού, αλλά και πολύ περισσότερο στο, σύμφωνα με τα δικαιώματα που υπάρχουν στη μία χώρα, να μπορέσει να γίνει και καλύτερη διεξαγωγή και προαγωγή αυτών των δικαιωμάτων από τη μία χώρα στην άλλη. Ε, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή σήμερα που μας δίνεται εδώ στο, στην Καβάλα, στον Ομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων ε, Νομού Καβάλας και ευελπιστούμε αυτή η σημερινή ε, συνάντηση να αποτελέσει μια συνεργασία και στο μέλλον προκειμένου οι δύο χώρες σε επίπεδο ατόμων με αναπηρία να βοηθήσει ε, ώστε η περιοχή μας να γίνει και ένας τουριστικός προορισμός από τα άτομα με αναπηρία της γείτονος χώρας.